Πάρα πολύ δυνατές οι δηλώσεις του Υφυπουργού στο χθεσινό μας live, στο οποίο για πρώτη φορά πανελλήνια δόθηκε μία εξήγηση του τι πρόκειται να συμβεί πάνω στο νομοθετικό πλαίσιο και τη φορολογική κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν τα κρύπτο στη χώρα μας. Μία τρομερή συνέντευξη από τον Γκάς Πέτρου προς τον Υφυπουργό. Πάμε. Λοιπόν, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, και αναφορικά να συζητήσουμε με ευκαιρία ένα θέμα που απασχολεί όλους μας, τους επενδυτές των crypto assets και τα φοροτεχνικά θέματα, και το πώς η επίσημη πολιτεία στο Υπουργείο Οικονομικών σκέφτεται να το χειριστεί τον λόγο θέμα της φορολόγησης των crypto assets. Υπουργέ, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, για την πολύ ευγενική πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά ως υφυπουργός αρμόδιος για τα θέματα της φορολογικής πολιτικής να έχω την ευκαιρία να επικοινωνήσω με την κοινότητα που ενδιαφέρεται και επενδύει σε αυτά τα πολύ σημαντικά και σύγχρονα εργαλεία επένδυσης, τα crypto assets. Ωραία. Αν μου επιτρέπετε, Υπουργέ, σε αυτό το σημείο να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Εμείς ως επενδυτές αυτής της πρώιμης τεχνολογίας και ως επενδυτές στα crypto assets, έχοντας ως δεδομένα την ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία έχει ψηφιστεί και τα regulations τα οποία έρχονται με το λεγόμενο MICA, δηλαδή Markets in Crypto Assets, το οποίο θα εναρμονιστούν όλα τα κράτη-μέλη ως το τέλος του 24, υπάρχει αναγνώριση επομένως για τα crypto assets αφενός, και δεύτερον οι τελευταίες εξελίξεις που δείχνουν ότι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές έχουν πάρει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς της Αμερικής, την SEC, και ήδη έχουν εκδώσει επενδυτικά προϊόντα, τα λεγόμενα spot ETF σε BTC, και μέσα σε αυτούς είναι μεγάλη κολοσσή, η BlackRock, η Fidelity, η Grayscale και άλλοι μεγάλοι, οι οποίοι έχουν επενδύσει πάρα πολλά δις, και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι, Υπουργέ, ότι μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες η κεφαλαιοποίηση του spot Bitcoin ETF ξεπέρασε την κεφαλαιοποίηση του ασημείου του ανάλογου spot ETF. Έχοντας αυτός γνώμονα, θα θέλαμε να εισακουστεί η πλευρά η δική μας, γιατί ακόμα δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για το φορολογικό καθεστώς. Αυτό που πάντα λέω και έχω πει και προτρέπω όλους τους φίλους επενδυτές είναι να είμαστε σύνομοι στις φορολογικές αρχές. Δηλαδή, όταν αγοράζουμε ένα επενδυτικό προϊόν, έτσι όπως κάνουμε και με άλλα, να το δηλώνουμε στα τεκμήρια αγοράς του προϊόντος αυτού. Και επίσης, αν υπάρχουν κάποια κέρδη προς το παρόν, επειδή τα θεωρούμε ότι επενδύουμε σε παράγωγα, να υπάρχει μια φορολόγηση ως τώρα, ώστε να έρθουν οι δικές σας κατευθύνσεις, ένα 15%. Αλλά σίγουρα να δηλώνουμε σε τεκμήρια αγοράς. Και επίσης να αγοράζουμε τα crypto assets αυτά με νόμιμο, σύνομο τρόπο, ο οποίος αποδεικνύεται μέσα από χρήση πιστωτικών καρτών και τραπεζικών εμβασμάτων. Θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω σε αυτό το θέμα και πώς το Υπουργείο Οικονομικών σκέφτεται να αντιμετωπίσει τον λόγο ζήτημα. Πράγματι, αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια καλή συγκυρία, με την έννοια ότι αναφέρεται ήδη στη ΜΙΚΑ την Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, και αυτός είναι και ο στόχος του Υπουργείου Οικονομικών. Σε ένα σχετικά βραχυπρόθεσμο, θα έλεγα, ορίζοντα μέσα σε αυτή τη χρονιά, θα πρέπει να ενσωματώσουμε αυτή την οδηγία, να δούμε τα περιθώρια ελιγμών σε εθνικό επίπεδο που υπάρχουν, ώστε να τα εξασκήσουμε αυτά σύμφωνα με την πολιτική βούληση του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Οικονομικών. Και από εκεί πέρα, εμείς θα έρθουμε, έχοντας πια ένα πολύ ξεκάθαρο πλαίσιο που θα φτιαχτεί μέσω της ενσωμάτωσης αυτής, να εξετάσουμε όλες τις φορολογικές παραμέτρους, οι οποίες πρέπει να ξεκαθαριστούν για να μπορεί ο κάθε επενδυτής να ξέρει επακριβώς τις υποχρεώσεις του και να μπορεί να είναι σύνομος όπως ο νόμος επιτάσσει. Σε αυτό το πλαίσιο, δύο είναι πάντοτε τα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν. Ακούστε. Και τα αναφέρατε ήδη. Το πρώτο είναι να υπάρχει μια καθαρή ροή των χρημάτων και έτσι να μην υπάρχει υπόνοια ότι υπάρχουν ζητήματα ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι επηρεάζει πάρα πολύ και την αρχή για το ξεπλήμα του μαύρου χρήματος, η οποία είναι ανεξάρτητη και από δικαστικό λειτουργό ως επικεφαλής, οπότε καταλαβαίνετε ότι
και αυτή πρέπει να μπορεί να λάβει υπόψη της αυτού του είδους το assets, ώστε να μην βρεθεί κάποιος μπλεγμένος από το πουθενά, ενώ δεν έχει κάνει τίποτα λανθασμένο. Και δεύτερον, να σιγουρέψουμε ότι στο πλαίσιο της φορολογικής νομοθεσίας η φορολόγηση είναι σωστή, δίκαιη και τίθεται ακριβώς με παραμέτρους ώστε να υλοποιείται και να μην υπάρχει κανένα ζήτημα χαμένης φορολογητέας ύλης ή μικρής φορολόγησης αυτών των ιόντων επένδυσης. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να αποσαφηνίζουμε αυτό το πλαίσιο και θα το κάνουμε σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας, με το οποίο θα οδηγήσει σε ένα πολύ ξεκάθαρο τοπίο. Ωστότε, καλό θα είναι να είναι όλα αυτά δηλωμένα. Υπάρχει το πλαίσιο που αναφέρεται των παραγόγων που είναι ενδεχομένως το πιο κοντινό στην δομή και τη λειτουργία των κρυπτοάσεως, αλλά θα έρθει η φορολογική διοίκηση σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως περιέγραψα, να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες ώστε να είναι πολύ εύκολη και ξεκάθαρη η συμπεριφορά η οποία είναι σύμφωνη με τον νόμο. Εξαιρετικά. Άρα ευελπιστούμε, Υπουργέ, εντός του 24 να έχουμε νεότερα και επίσημα από τις αρμόδιες αρχές. Φυσικά δίνουμε μια υπόσχεση αλλά και ένα ραντεβού τότε να τα ξαναπούμε και να εξηγήσουμε τις αλλαγές που θα γίνουν. Εξαιρετικά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη δυνατότητα που μας δώσατε να ηχογραφήσουμε και να αναπαράγουμε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης το μήνυμά σας, το οποίο ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικό για μας. Θερμά σας ευχαριστούμε.